κάνουμε την τελευταία εκδήλωση της σχολής. Είναι η 25η κατά σειρά ομιλία που κάνει η σχολή μας στην φετινή περίοδο. Και κλείνουμε, όπως και άλλη φορά, με έναν επώνυμο, γνωστό σε όλους, φιλόσοφο, γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και θα έλεγα και πέραν τον ευρωπαϊκό χώρο, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά. Γνωστός ως συγγραφέας, αλλά και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, αρκεί να πω ότι τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες εδώ ευρωπαϊκές γλώσσες. Εμείς δεν κάνουμε marketing. Μερικά βιβλία που είδατε έξω, κάποιες βιβλιοπόλεις πληροφορήθηκε ότι ήρθε ο κύριος Γιαναράς και τα έφερε. Ο κύριος Γιαναράς δεν έχει τις επιδιώξεις από τα βιβλία. Είναι γνωστότατος. Δεν θα μιλήσω για βιογραφικό. Τα έχουμε πει σε άλλες δύο ομιλίες για τις σπουδές του εδώ και στο εξωτερικό κτλ. Αλλά για την εμπνοσμένη βαθιά επιστημονική διανόηση είναι γνωστός και από τις ομιλίες του στην τηλεόραση που ξέρετε πάρα πολύ, αλλά και από τις άλλες δύο ομιλίες που έκανε εδώ. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής Γονέων τον ευχαριστούμε θερμότατα που έκανε τον κόπο για τρίτη φορά, ήρθε πριν μία ώρα περίπου και έχει κάτι να διέξει εδώ στην τοπική τηλεόραση. Να αναπτύξουμε αυτό το θέμα θα απαιτούνται πάρα πολλές ώρες καταρχήν μια ιστορική αναδρομή πώς έθεσε η ανθρωπότητα αυτό το ερώτημα μες στη διάρκεια των αιώνων. Θα προσπαθήσω να γίνω όσο γίνεται πιο επιγραμματικός για να υπηρετήσω το σκοπό κατά διαλέξεως, το προστί κατά διαλέξεως που είναι απλώς κάποιες νήξεις στον καθένα μας για να ψάξει μόνος του από εκεί και πέρα. Θα έλεγα ότι στο σημερινό μας κόσμο, αυτό το έξω από τον κόσμο, αυτό το μετά τη φύση, το οποίο τίθεται ως πρόβλημα σε κάθε ανθρώπινη συνείδηση, έχει δεθεί με μια ορισμένη προϊστορία η οποία λειτουργήσε και εξακολουθεί να λειτουργεί, επιτρέψτε μου να πω, αρκετά αρνητικά. Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτή την αρνητικότητα εάν συνδέσουμε την μεταφυσική, όπως την γνωρίζει η νεότερη δυτικοευρωπαϊκή παράδοση, εάν τη συνδέσουμε, όπως συνδέεται πράγματι, με μια ορισμένη αντίληψη του κόσμου, με μια ορισμένη αντίληψη της φύσης. Αυτή η αντίληψη ξεκινάει από τον Ασέωνα, ο οποίος στην περίπτωση της δυτικοευρωπαϊκής, στην δυτικοευρωπαϊκή περίπτωση, παίρνει την κοσμοαντίληψή του από τον Αριστοτέλη, μετά την ανάφραση του Αριστοτέλη στα ελληνικά, στα μέσα του 12ου αιώνα, και μάλιστα την παίρνει με έναν τρόπο υποχρεωτικό. Η Ρώμα Καθολική Εκκλησία, η οποία είναι ο κατεξοχήν θεσμός κοινωνικής συνοχής και αρθρώσεως του Κοινωνικού Συνόδου εκείνου τους αιώνες στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, επιβάλλει τον Αριστοτέλη ως την αφελία η οποία πρέπει να γίνει από όλους αποδεκτή. Από εκεί και πέρα το κίνημα του σχολαστικισμού και όλοι και τα διαρρηνικά ρεύματα που προέκυψαν από αυτό έχουν σαν βασικό τους μέλημα και φροντίδα τον σχολιασμό του Αριστοτέλη, την άσκηση στην αποδεικτική μέσω της δυνατότητας καταφυγής σε μια αφελία που είναι ο Αριστοτέλης. Αλλά και μετά την νεοτερική επανάσταση, όπως λέμε, κυρίως με την εμφάνιση του διαχωρισμού στον 18ο αιώνα, όταν αρχίζει να αλλάζει το κοσμοίδωρο, η αντίληψη για τον κόσμο, και πάλι η βάση της θεωρήσεως των πάντων παραμένει, θα έλεγε κανείς, δεσμευμένη στην μεσαιωνική λογική. Διότι τόσο το γνώρισμα της μεσαιωνικής ερμηνείας του κόσμου, όσο και της πρώτης νεότερης
επιστημονική επανάσταση του 18ου αιώνα, έχει σαν βασικό έδαφος και σαν βασικό εργαλείο την ορθή λογική. Και όταν λέμε ορθή λογική, εννοούμε καταρχήν την τυπική λογική, όπως ο Αριστοτέλης την διαμόρφωσε και την δίδαξε, αγνώντας βέβαια, το λέω εδώ σε παρένθεση, το θεμελιώδες κριτήριο του Αριστοτέλη για την άσκηση της ορθής λογικής, δηλαδή ο Αριστοτέλης επιμένει ότι το ορθώς διανοείστε υπηρετεί το ορθώς κοινωνήν. Όταν μπορώ να αρθρώσω σωστά τα διανοήματά μου, όταν μπορώ να αρθρώσω με συνέπεια την επιχειρηματολογία ή τους τρόπους της ανάλυσης ή την διαβάθμιση των κατηγοριών, αυτό μου επιτρέπει να κοινωνώ πληρέστερα την εμπειρία μου. Επομένως, να κοινωνώ πληρέστερα τη ζωή. Αλλιώς θα σας μεταδώσει την εμπειρία του και την γνώση της ζωής ένας άνθρωπος με καλλιεργημένη την λογική του ικανότητα, την ικανότητα του λόγου, της έκφρασης. Και αλλιώς θα σας μεταδώσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 200 λέξεις ώρες να εκφραστεί και δεν μπορεί να στενάθει, να πει ούτε τα στοιχειώδη. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο, το είπα σε παρένθεση, αγνοήθηκε σε αυτήν την κατάσταση και η ορθή λογική αντιμετωπίστηκε σαν το εργαλείο ιδιοκώδικας για την ερμηνεία του πραγματικού του υπαρκτού. Αναπόφευκτα, το ίδιο αυτό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε και για τον προσδιορισμό της μεταφυσικής, δηλαδή κάποιας πραγματικότητας η οποία υπερβαίνει τη φύση και η οποία είναι αυτή που συγκροτεί έναν άξονα αναφοράς του ανθρώπου και επομένως από αυτήν την αναφορά μπορούν να προκύψουν μια κοινωνική ηθική, ορισμένες κανονιστικές αρχές και ορισμένες υπερβατικές ελπίδες προσδοκίες του ανθρώπου. Μιλώ πάντα για τον χώρο της δυτικοευρωπαϊκής, κεντρικής και εποχικής Ευρώπης, όπου αναπτύχθηκε ο πολιτισμός μέσα στον οποίο ζούμε σήμερα. Είπα ότι μέσα στην ίδια αυτή φυσική και μεταφυσική αντίληψη, την λογικοκρατούμενη ή της νοησιαρχίας, όπως λέμε συνήθως, αναπτύσσεται και η νεότερη, η νεωτερικότητα, η μοντερνιτέ. Μόνο που στη θέση της μεταφυσικής, η οποία, από την οποία πολύ είχε κατηγορηθεί ο ευρωπαϊκός κόσμος στο μεσαίωνα, μπαίνει τώρα μια πλήρης και πρωταρχική κατάφαση της φύσης. Η φύση είναι αυτή η οποία μπορεί να μας χρησιμεύσει σαν άξονα αναφοράς, διότι η φύση έχει μια λογική συγκρότηση και λειτουργία και αυτή η λογική συγκρότηση και λειτουργία λειτουργεί, μπορεί να λειτουργήσει αυθεντικά, εφόσον είναι κάτι το μόνιμο, το ξεχωριστό και, κυρίως το λειτουργικό. Επιτρέπει στη σύνολη φύση να λειτουργεί. Κάθε μια από αυτές τις αναφορές αυτής της στιγμής καταλαβαίνετε ότι αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αξίζει κανείς να το ερευνήσει και να το μελετήσει. Πάντως, για να κλείσω αυτή την αναφορή, η κορύφωση αυτής της νοησιαρχικής θεώρησης του υπάρκτου, του πραγματικού και υπάρκτου, νομίζω ότι γίνεται με τον Ευτόνιο κοσμοίδωλο, με τον Νεύτωνα, δηλαδή την ιδιοφυΐα, Νεύτωνα, ο οποίος όμως μας δίνει πια την πρώτη ολόκληρη ερμηνεία του σύμπαντος με βάση τις μαθηματικές προμετρήσεις της κινήσεως των πλανητών, των αστέρων, τις πρώτες επισημάσεις των δυνάμεων της βαρύτητας, των σχέσεων που δημιουργούνται και επομένως την εικόνα ενός άρχιου μηχανισμού ο οποίος μπορεί να λειτουργεί με την αποτελεσματικότητα που ξέρουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι η εικόνα του Νευτόνιου Κοσμοϊδόλου ταυτίζεται σε πολλούς συγγραφείς της περίοδου εκείνης με την εικόνα ενός ρολογιού. Η εφεύρεση του ρολογιού που είναι ένα μηχάνημα, το πρώτο μηχάνημα που τυφασεύει το χρόνο, πρέπει να δημιούργησε τέτοιο ενθουσιασμό στις δυτικές κοινωνίες ώστε μπόρεσε να λειτουργήσει και εικονολογικά. Δηλαδή το ρόλο του σύμπαν μοιάζει με ένα καλοκουρδισμένο ρολόι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αδιάφορο αν κάποτε κάποιος το έφερε σε λειτουργία ή όχι, αυτό άρχισε να ενδιαφέρει όλο και λιγότερο
Το θέμα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα έχει μια αυτονομία την οποία πρέπει να λυθεί ο άνθρωπος. Έτσι οδηγούμαστε σε μια φυσιοκεντρική, όπως τη λέμε, αντίληψη της πραγματικότητας, η οποία έχει τις κοινωνικές της επιπτώσεις άμεσες, όπως τις ξέρουμε και τις ζούμε ακόμα σήμερα, δηλαδή μια μετάθεση της αρχής του δικαίου στο φυσικό δίκαιο, μια ανάδειξη και αιμονή στα δικαιώματα του φυσικού ατόμου, ότι γινόμαστε σε μια, με τον ίδιο τρόπο, τα βρέφη γέρνουμε την κοιλιά της μάνας τους ίδια όλα, επομένως πέρα από φυλή, πέρα από καταγωγή, πέρα από πλούτο, από οτιδήποτε, όλοι ως άνθρωποι, ως φυσικά άτομα έχουμε τέτοια δικαιώματα. Η έννοια του κοινωνικού συμβολέου, από την οποία προκύπτει το αντιπροσωπευτικό κοινωνιστικό σύστημα κλπ. Θέλω να πω, να υπογραμμίσω ότι από αυτήν την φυσιοκεντρική αντίληψη, αυτή η φυσιοκεντρική αντίληψη δεν περιορίζεται στον χώρο της επιστήμης, μπαίνει και μέσα στον χώρο της κοινωνικής δομής, συγκρότησης και λειτουργίας. Ξέρετε ότι από τα τέλη του περασμένου αιώνα, αλλά κυρίως στις αρχές του δικού μας, αυτή η αντίληψη συντρίβεται από μια εκπληκτική κρατώσμενη επανάσταση. Ούτε σε αυτό θα επιμείνω, απλώς θα σας θυμίσω ότι με την πρώτη ανακάλυψη, με τις πρώτες ανακαλύψεις του Maxwell για το πεδίο, που είναι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, που είναι κάτι, μια άλλη πραγματικότητα πέρα από το σωματίδιο και το κύμα που ξέραμε έως τότε, και εν συνεχεία με τις δυο θεωρίες της ελικότητας του Einstein, κυρίως όμως με την εμφάνιση της κβαντικής φυσικής, της κβαντομηχανικής, του Bohr και του Heisenberg και τους άλλους, αλλάζει ριζικά η αντίληψή μας για τον κόσμο και για την πραγματικότητα. Οι συνέπειες αυτής της αλλαγής είναι τόσο ραγδαίες και τόσο δυναμικές που θα έλεγε κανείς ότι μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχουμε προλάβει, δεν έχει προλάβει η ανθρώπινη σκέψη να τις αφομοιώσει και να βγάλει συμπεράσματα, να περάσει αυτή η αλλαγή του κοσμοϊδόλου, να περάσει στην κοινή συνείδηση, να περάσει μέσα στην, να επηρεάσει την λειτουργία του κοινωνικού σώματος. Έτσι εμφανίζεται ένα παράδοξο, εις με το χώρο των θετικών επιστημών, να οι κατηγορίες σκέψης, οι τρόποι και οι μέθοδοι της έρευνας να είναι τελείως άλλοι, ενώ στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, της πολιτικής οικονομίας, της πολιτικής, της οργάνωσης, της κοινωνιολογίας κλπ, να ζούμε ακόμα ως μέσα στον ευτόνιο κοσμοίδο. Οι παλιές αντιλήψεις για μια προσπάθεια νοησιαρχικού προσδιορισμού της μεταφυσικής, άρα και του νοήματος της ύπαρξης, επέζησαν και μετά την φυσιοκεντρική επιβολή των ιδεών του διαφωτισμού, αλλά πάντοτε καθρέφτιζαν, όπως είπα, αυτήν την νευτόνια αντίληψη της πραγματικότητας. Να θυμηθεί κανείς ότι για τους περισσότερους φιλοσόφους που ασχολήθηκαν με τη μεταφυσική στη διάρκεια της νεότερης δυτικοευρωπαϊκής ιστορίας, η πρόσβαση στην ύπαρξη ή στην μη ύπαρξη του Θεού είναι ένα αντικείμενο μιας λογικής αποδεικτικής, μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ακόμα και τα Ελληνόπουλα στα σχολικά του Γεωργία διδάσκονταν τις αποδείξεις περί υπάρξεως του Θεού. Δηλαδή μια μεταφορά, μια χρήση των μεθόδων της προσδιορισμού του φυσικά πραγματικού κύπαρκτου στον χώρο της μεταφυσικής. Ακολουθώντας την παλιά σχολαστική διαδεκτική, το πώς φάνουμε από την παρατήρηση της κίνησης και την επισήμανση του κινητικού αιτίου, στην ανάγκη, στην λογική αναγκαιότητα να δεχθούμε την ύπαρξη ενός πρώτου κινούντος, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο ακίνητο για να είναι πρώτο κινούν, να μην έχει το ίδιο διεθνής εκκίνηση, και για να είναι ακίνητο πρέπει να είναι καθαρή ενέργεια, και για να είναι καθαρή ενέργεια πρέπει να
με καθαρός νους κλπ. Δηλαδή μια σειρά νοητικών συμπερασμάτων τα οποία μπορεί να δημιουργούν στον άνθρωπο μια κάποια αποδεικτική αντίστοιχη με αυτήν που του αποδεικνύει την άσκηση των δυνάμεων βαρύτητος μεταξύ των πλανητών, αλλά ποτέ δεν μπορεί να τον οδηγήσει σε σχέση, σε προσωπική κοινωνία με αυτήν την ύπαρξη η οποία έτσι αποδεικνύεται. Εκείνο το οποίο ήδη μακρυγόρησα, εκείνο το οποίο ήθελα να προσφέρω σήμερα σαν αφορμή προβληματισμού, είναι δύο πολύ συγκεκριμένες αφετηρίες για μια μεταφυσική προβληματική που προκύπτουν μέσα από τον χώρο της τελείως πρόσφατης πια έρευνας. Παραδειγματικά, επαναλαμβάνω, και επιλεκτικά, γιατί υπάρχουν ίσως πολλές άλλες αφορμές ή αφετηρίες. Θα ήθελα να αναφέρω λοιπόν ένα παράδειγμα, ένα γεγονός μέσα από τον χώρο της φυσικής και ένα δεύτερο μέσα από τον χώρο της ψυχολογίας της ψυχανάλυσης. Στον χώρο της φυσικής, της νεότερης, της σύγχρονης φυσικής, έχει εμφανιστεί τα πολύ τελευταία χρόνια μια πρόταση μεθοδολογική, η οποία είναι γνωστή με το όνομα ανθρωπική αρχή, anthropic principle. Η λέξη ανθρωπικός είναι λίγο περίεργη για μας τους Έλληνες, αλλά τέλος πάντων είναι ένας τεχνικός όρος, λειτουργεί και ως τέρμινους τέχνικους που λέμε, επομένως μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τι είναι αυτή η ανθρωπική αρχή και τι ακριβώς πλέει. Η ανθρωπική αρχή φιλοδοξεί και προτείνεται να είναι μια από τις μεθοδολογικές αρχές που ισχύουν μέσα στον χώρο της επιστημονικής έρευνας, όπως είναι η αρχή της σχετικότητας, η αρχή της απροσδιοριστίας, η αρχή του Πάουλη ή οι άλλες αρχές μέσα στη σύγχρονη φυσική. Έχει όμως δύο πλευρές ή δύο σκέλη. Μιλάμε για ασθενή ανθρωπική αρχή και για ισχυρά ανθρωπική αρχή. Η ασθενής ανθρωπική αρχή ξεκινάει από την διαπίστωση της έρευνας ότι τα δεδομένα συγκρότησης της συμπαντικής πραγματικότητας, δηλαδή ακόμα πιο συγκεκριμένα, οι φυσικοί νόμοι, όλοι οι φυσικοί νόμοι και όλες οι φυσικές σταθερές έχουν βιολογική σκοπιμότητα. Δηλαδή είναι τέτοιες ώστε το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι πάνω σε αυτό το μικρό πλανήτη που λέγεται Γη να υπάρχει ζωή. Αυτό προκύπτει, επαναλαμβάνω, από συγκεκριμένες διαπιστώσεις της παρατήρησης, τις οποίες δεν έφερα εδώ πέρα σας τις αναφέρω, γιατί νομίζω ότι θα κουραζόμασταν πολύ υπερβολικά. Νομίζω ότι ίσως να έχετε ακουστά τέτοια στοιχεία. Ξέρετε ότι σήμερα, κυρίως με την χρήση των περώνιων τηλεσκοπίων, τα οποία μας φέρνουν πληροφορίες από γαλαξίες που βρίσκονται σε απόσταση 200 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβαινε τότε εκεί. Επομένως, να φτάσουμε χρονικά σε στιγμή πάρα πολύ κοντινή προς τη μεγάλη έκρηξη, όπως λέμε, προς το Big Bang, προς τη στιγμή την αφετηριακή του σύμπαντος. Στη στιγμή αυτή φτάνουμε και με άλλους τρόπους. Φτάνουμε με το γεγονός ότι οι μαθηματικές μας μετρήσεις, κυρίως της καπηλότητας του χρόνου, απειρίζονται όταν πηγαίνουμε προς τα πίσω σε κάποιο σημείο το οποίο το θεωρούμε το σημείο της μεγάλης έκρηξης. Πολύ απλά, και ίσως υπάρχουν εδώ μέσα και άνθρωποι που μπορούν να με διορθώσουν, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, με βάση αυτές τις μετρήσεις μπορούν σήμερα οι ειδικοί ερευνητές να εντοπίσουν τι ακριβώς συνθήκες επικρατούσαν κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου μετά από τη μεγάλη έκρηξη. Και με βάση αυτές τις συνειδήσεις μας λένε ότι εάν, ας πούμε, η θερμοκρασία ήταν κατά ελάχιστα μεγαλύτερη ή ελάχιστα μικρότερη, τότε θα είχαμε μόνο τα τάδε στοιχεία ύλης και δεν θα είχαμε τις τάδε και τάδε ενώσεις της ύλης, οι οποίες προοδευτικά οδηγούν στην εμφάνιση του άνθρακος, που είναι η βάση για το βιολογικό γεγονός. Εάν οι αποστάσεις μεταξύ, ανεξαρτήτως, οι αποστάσεις μεταξύ πυρήνος και ηλεκτρονίων
ήταν κατά τι μικρότερες ή κατά τι μεγαλύτερες, τότε δεν θα είχαμε τη δυνατότητα πυρηνικών εκρήξεων σαν αυτές που πραγματοποιούνται στον ήλιο, αλλά μόνο ενέργειας μέσα από χημικές ενώσεις. Αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει μια διάρκεια μόνο 5.000 ετών, η οποία είναι εντελώς ανεπαρκής για την διαδικασία εμφάνισης της ζωής, ενώ με την δυνατότητα των ισχυρών πυρηνικών δυνάμεων, των εκρήξεων των πυρήνων πια μέσα στον ήλιο, έχουμε τις συνθήκες θερμοκρασία κλπ. Που προεκτείνεται στα δισεκατομμύρια χρόνια που απαιτούνται για την δημιουργία του φαινομένου της ζωής και πλήθος άλλων τέτοιων λεπτομεριών. Αυτό, κοιτάξτε, δεν λειτουργεί στην περίπτωση της ασθενούς ανθρωπικής αρχής, δεν λειτουργεί με μια έννοια αποδεικτικής κάτι πράγματος, δηλαδή με το ότι διαπιστώνουμε αυτή την σκοπιμότητα στο σύμπαν. Οι φυσικοί στην περίπτωση αυτή δεν ενδιαφέρονται να αποδείξουν ποια είναι αυτή η σκοπιμότητα και γιατί υπάρχει και τι είναι πίσω από αυτή τη σκοπιμότητα. Όχι, αυτοί δεν φιλοδοξούν να κάνουν μεταφυσική ή αυτοί κάνουν απλώς φυσική. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι αυτή η διαπίστωση μπορεί να λειτουργήσει πια ως μεθοδολογική αρχή. Δηλαδή, επί τη βάση του γεγονότος ότι υπάρχει ζωή, αυτό είναι δεδομένο, πιστοποιούμενο και πιστοποιήσιμο δεδομένο ότι υπάρχει ζωή, μπορούμε το δεδομένο αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως μεθοδολογική βάση για την ερμηνεία πια φαινομένων ή συστατικών της συγκρότησης της ύλης και του κοσμικού γεγονότος, άρα να πατήσουμε κατά λίγο πάνω σε αυτό, να είναι το εργαλείο μας, αυτή η αρχή, για την μελέτη, την παραπέρα μελέτη, έρευνα τη σπουδή του σύμπαντος. Ας πούμε, ακόμα και το γεγονός ότι το σύμπαν είναι αυτό που είναι, επειδή ένα από τα βασικά επιχειρήματα του διαφωτισμού ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ζωή μόνο σε αυτό το ασήμαντο πλανητάκο που είναι η γη. Πρέπει να υπάρχει κάπου αλλού. Και δεκαετίες ολόκληρες έρευνα και επάνει έρευνα για να επισημανθεί κάπου αλλού μέσα στο σύμπαν τη ζωή, κανένα αποτέλεσμα σε όλη την έρευνα, διότι ήταν αδύνατο για τον άνθρωπο του διαφωτισμού να συνδυαστεί με μια αίσθηση τέτοιας ευθύνης, τέτοιας ευγένειας, αν θέλετε, του να είναι αυτός η σκοπιμότητα του σύμπαντος. Και όμως σήμερα μαθαίνουμε μέσα από τα δεδομένα της φυσικής έρευνας ότι ακόμα και το γεγονός ότι το σύμπαν είναι αυτό που είναι σε μέγεθος, υπηρετεί την εμφάνιση ζωής πάνω στον πλανήτη Γη. Δηλαδή οι γαλαξίες υπολογίζονται ότι είναι ένας αριθμός 10 εις την 21η αριθμός των γαλαξιών. Εάν οι γαλαξίες ήσαν 10 εις την 20η ή 10 εις την 22η, δηλαδή αν το μέγεθος του σύμπαντος χειμώνα είχε αυτή την ελάχιστη μεταβολή, καταλαβαίνετε όλοι τι θα πει 10 εις την 21η, 10 και 21 τελικά από πίσω. Λοιπόν, μιλάμε για μεγέθη ηλικιώδη. Η ελάχιστη αυτή αυξομοίωση σε αυτά τα μεγέθη θα είχε κέρδιες επιπτώσεις που θα απέτρεπαν, θα εμπόδισαν την εμφάνιση βιολογικής ζωής πάνω στον πλανήτη. Αυτή είναι η μία λοιπόν, εντελώς επιγραμματικά και τηλεγραφικά, η ασθενής πλευρά της ανθρωπικής αρχής. Γιατί μια ασθενή και ισχυρά δεν νομίζω ότι έχει κάποια αξιολογική αποτίμηση. Διότι η ώρα είναι να έχουν κάποια εξωτερική αποτίμηση. Έτσι ονομάστε. Τι λέει η ισχυρά ανθρωπική αρχή. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, επειδή και εγώ εδώ σας ξαναλέω δεν είμαι ειδικός, νομίζω ότι μπορώ να το πω με μια γλώσσα πιο απλή και ευελπιστώ στη συζήτηση να διορθωθώ από ειδικότερους. Το συμπέρασμα στο οποίο φτάνει έρευνα σήμερα της συγκρότησης της ύλης, της συγκρότησης των πρώτων μορφών ύλης ενέργειας, μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι ό,τι ονομάζουμε σύμπαν, πραγματικότητα, ό,τι συνιστά την πραγματικότητα, είναι τα φωτόνια και τα ηλεκτρόνια. Τα φωτόνια και τα ηλεκτρόνια έχουν, όπως έδειξε η θεωρία της ατομικανική και η θεωρία της ατομικανικής, έχουν σωματιδιακό και κυματικό μαζί χαρακτήρα.
Δηλαδή, άλλοτε εμφανίζονται, όχι άλλοτε χρονικά. Όταν θέλουν, έχουν κυματοσωματιδιακό χαρακτήρα. Αυτό για τους φυσικούς, αντί η λέξη, είναι εκφράζει μια αντίφαση. Συνενώνει δύο πραγματικότητες που μέχρι τότε τις πιστεύαμε τελείως και σαφώς διακεκριμένες. Όμως, σήμερα ξέρουμε ότι όταν θέλουμε να εντοπίσουμε ένα ηλεκτρόνιο ή ένα φωτόνιο ως προς τη θέση, τότε μας εμφανίζεται ως σωματίδιο. Όταν θέλουμε να επισημάνουμε ταχύτητα και κίνηση, τότε έχει, μας εμφανίζεται ως κύμα. Λοιπόν, και ακόμα προγενέστερα, παρατηρητικώς προγενέστερα, αναβόμαστε σε αυτήν την βάση της θεωρίας των κβάντα, δηλαδή σε κάποιες πρωτογενείς ποσότητες αυτών των κβάντων ενέργειες, οι οποίες γίνονται αντιληπτές μέσω ενός κβαντικού κύματος. Αυτό το κβαντικό κύμα δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό κύμα στη φυσική. Είναι ένα κύμα πληροφορίας. Ένα κύμα το οποίο πρέπει να πάρει κάποια τιμή για να μπορέσει να συγκροτήσει υπαρκτή πραγματικότητα. Τι θα πει να πάρει κάποια τιμή? Πάρα πολύ απλά, ίσως καταχρώμενος της απλότητας, να μετρηθεί. Υποθέστε θεωρητικά, και δεν είναι δικό μου το παράδειγμα, ότι αυτό το κβαντικό κύμα, το οποίο εκπέμπεται από κάθε μορφή υλικής πραγματικότητας, μετράται από κάποια συσκευή. Του δίδεται μια τιμή η οποία επισημαίνει, επαναλαμβάνω, πια το υπαρκτικό γεγονός, ότι υπάρχει εδώ κάτι. Αυτή όμως η συσκευή που κάνει την έκθεση υπόκειται και η ίδια στις αρχές της κυματομηχανικής. Επομένως, έχει μια κάποια επίδραση επάνω στο μετρούμενο. Επομένως, χρειαζόμαστε μια δεύτερη συσκευή, η οποία αναμετράει την επίδραση της πρώτης πάνω στην έκθεση. Εν συνεχεία, μια τρίτη, η οποία αναμετράει την επίδραση της δεύτερης. Και ούτω καθεξής, μέχρι το άπειρο, και αυτό είναι το περίφημο μετρητικό πρόβλημα της κλασικής φυσικής, το οποίο θα παρέμενε άλυτο, εάν δεν ερχόταν η ισχυρά ανθρωπική αρχή, η οποία επαναλαμβάνω πάλι σε επίπεδο μεθοδολογίας, δέχεται ότι η μόνη περίπτωση όπου αυτή η μετρητική, ο μετρητικός απειρισμός διακόπτεται με την παρεμβολή της ανθρώπινης συνείδησης. Όχι του ανθρώπινου εγκεφάλου, διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπόκειται στις αρχές της κυματομηχανικής, αλλά της ανθρώπινης συνείδησης, η οποία δεν μπορεί να οριστεί από τον φυσικό παραπέρα, τι είναι, αλλά πάντως είναι μια πραγματικότητα η οποία δίνει τιμή στο κβαντικό κύμα και επομένως συγκροτεί την πραγματικότητα σε γεγονός. Δίχως τη συνείδηση, αυτό είναι το εξαιρετικά επαναστατικό το οποίο έχει δημιουργήσει και πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές αντιδράσεις στην ισχυρή ανθρωπική αρχή, δίχως την παρουσία ανθρώπινη συνείδηση δεν υπάρχει πραγματικότητα. Η πραγματικότητα συγκροτείται επειδή υπάρχει ανθρώπινη συνείδηση. Όσο και αν προσπαθεί αυτή η προβληματική να κρατηθεί μακριά και το προσπαθεί τίμια από κάθε συμπεράσματα που θα πήγαινα στον χώρο της φιλοσοφίας ή της θεολογίας ή οπουδήποτε αλλού, είναι γεγονός ότι ως διαπίστωση ανοίγει μια δυνατότητα τουλάχιστον, όπως διαβάζουμε σε κορυφαίους σήμερα φυσικούς, μια δυνατότητα να απαγκιστρωθούμε από αυτόν τον σαφή χωρισμό ανάμεσα στο φυσικό και στο μεταφυσικό. Δηλαδή δεν μπορούμε πια να μιλάμε για κάτι το οποίο χωρίζει, είναι κάτι εδώ ή εκεί, εδώ ή πέρα. Τα πάντα λειτουργούν μέσα σε μια δυναμική λογική, αλλά όχι πια με την έννοια της ορθολογικής, μια δυναμική λόγων. Η συγκρότηση της φύσης είναι ένας λόγος από το κομματικό κύμα, το οποίο πρέπει να συναντήσει τον ανθρώπινο λόγο, την ανθρώπινη συνείδηση, για να συστήσει πραγματικότητα. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι το κατεξοχήν υπαρκτό μέσα στη σημερινή κοσμοθεώρηση είναι ένας διάλογος ενός κοσμικού λόγου με τον ανθρώπινο λόγο. Διάλογος που συνιστά την πραγματικότητα και ορίζει την πραγματικότητα.
Εδώ σταματώ, ξέροντας ότι έχω αφήσει πάρα πολλά κενά, για να περάσω σε ένα δεύτερο στοιχείο που θα το πω ακόμα πιο γρήγορα και το οποίο μας βοηθάει από μια άλλη περιοχή και από μια άλλη επιστήμη να δούμε αυτό το οποίο είπα, το τελευταίο το οποίο είπα, ο λόγος, ο ανθρώπινος λόγος και ο κοσμικός λόγος σε μια συνάντηση διαλόγου. Τι είναι αυτό το οποίο λέμε λόγος? Εδώ είχαμε μια άλλη πράγματι ριζοσπαστική επανάσταση στον χώρο της σύγχρονης εποχής, όπως είπα, από μια άλλη επιστημονική περιοχή, από την περιοχή της ψυχολογίας και ψυχανάλυσης. Ήδη με τον Φρόιντ, αλλά κυρίως με τους διαδόχους του, έχει υπάρξει πια μια προσπάθεια να αναλυθεί η εμφάνιση και συγκρότηση του γεγονότος του υποκειμένου, όπως λέμε. Αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο υποκείμενο και που είναι η μόνη πραγματικότητα λόγου που γνωρίζουμε. Τι είναι αυτό, μέσα από ποια διαδικασία συγκροτείται ένα ανθρώπινο υποκείμενο? Εμείς εξωτερικά, φαινομενολογικά, ξέρουμε και βλέπουμε ότι ένα βρεφάκι βγαίνει από την κοιλιά της μαμάς του χωρίς να έχει ούτε λόγο, ούτε λογική, ούτε σκέψη, ούτε φαντασία, ούτε τίποτα. Και όμως σιγά σιγά αυτό το βρέφος προχωράει και μπαίνει μέσα στη γλώσσα, μέσα στα σύμβολα, μέσα στον κόσμο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Πώς γίνεται αυτή η είσοδος, αυτή η μετάβαση, η οποία, επαναλαμβάνω, ιδρύει και συγκροτεί το ανθρώπινο υποκείμενο? Θα μπορούσε γιατί κάθε μικρό ζωάκι γεννιέται από την κοιλιά της μαμάς του και προχωρεί φαινομενικά με τις ίδιες διαδικασίες χωρίς να φάει να συνιστά λογική ύπαρξη. Εδώ ο Φρόιντ είχε μια επαναστατική επισήμανση, η οποία και μάλιστα παρεξηγήθηκε πολύ όταν πρώτα εμφανίστηκε. Είπε ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο ως φορέας μιας ιδιότητας, μιας επιθυμίας και μόνο. Αυτή η επιθυμία δεν είναι γενική και αόριστη, είναι η λίμπιντο, είναι η ερωτική επιθυμία. Αυτό ξεσήκωσε θύελες. Στις παρασμένες γενναίες ήταν ένα σκάνδαλο, όπως με το τώρα να αφήσουμε να λέμε, το γρεφάκι που βγαίνει, το μαράκι που βγαίνει, τα στεριά της μάνας έχει ερωτική επιθυμία. Αλλά ο Φρόιντ εννοούσε πάρα πολύ συγκεκριμένα τι σημαίνει λίπιδο. Λίπιδο είναι η επιθυμία σχέσης και όχι μιας γενικής και αόριστης ενός συσχετισμού, πληρωματικής σχέσης. Γι' αυτό και η πρώτη επιθυμία σχέσης είναι με την τροφή. Η τροφή είναι μια πληρωματική σχέση η οποία δίνει στο βρέφος την αίσθηση ακριβώς της υπαρκτικής πληρότητας. Ένα βρέφος που κλαίει επειδή πεινάει, δεν κλαίει επειδή πεινάει, κλαίει επειδή είναι μπροστά στο κενό που είναι. Είναι μπροστά στο κενό της ενδεχόμενης ανυπαρξίας. Η σχέση του με την τροφή είναι μια σχέση ζωής, μια ζωτική σχέση. Στη βασική αυτή παρατήρηση του Φρόιντ είχαν προσδεθεί η ανάλυση κυρίως της γαλλικής ψυχαναλυτικής σχολής του Λακάν, η οποία εντόπισε ότι μέσα σε με δεδομένη αυτή την πρωτογενή, την ριζικά πρωτογενή επιθυμία ζωής με την οποία έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, ζωής όμως ως πληρωματική σχέση, μέσα με δεδομένη αυτή την επιθυμία εμφανίζεται το πρώτο σημαίνον, όπως λέμε στη γλωσσολογία για το σημαίνον. Το σημαίνον τι είναι? Είναι κάτι έξω από μένα, έξω από το βρέφος, το οποίο δηλώνει, υποδηλώνει το ενδεχόμενο ανταπόκρισης στην επιθυμία. Αυτό το σημαίνον, το πρώτο σημαίνον, λένε οι ψυχαναλυτές, πρέπει μάλλον να είναι το στήθος της μάνας. Προοδευτικά να είναι ολόκληρη η παρουσία της μάνας. Όχι μόνο η παρουσία, αυτό είναι κάτι το για μένα συναρπαστικό, η παρουσία και η απουσία. Η στέρηση. Μέσα από αυτή τη διαδεκτική της παρουσίας-απουσίας της μάνας, το σημαίνον αρχίζει να λειτουργεί πλέον ως λόγος. Δηλαδή μας λέει αυτό
την ανταπόκριση, τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην επιθυμία ζωής. Με την πρώτη εμφάνιση αυτής της δυνατότητας ανταπόκρισης στην επιθυμία ζωής, γεννιέται το υποκείμενο. Αυτή είναι η περίφημη φράση του Λακάν. Το υποκείμενο γεννιέται στον τόπο του άλλου. Το υποκείμενο γεννιέται όταν στο πεδίο του άλλου εμφανιστεί το σημαίνον. Αρχίζει να συγκροτείται ως υποκείμενο, δηλαδή ως λογική ύπαρξη, με αυτή την εμφάνιση της δυνατότητας ανταπόκρισης στην επιθυμία. Και είπα ότι αυτή η εμφάνιση δεν σταματάει απλώς, δεν είναι απλώς σημαντική της τροφής, είναι σημαντική της παρουσίας. Εάν το γάλα στο ρέφος δεν συνοδευτεί από το χάδι, από τον λόγο της μάνας, την παρουσία της μάνας, το παιδί δεν θα μπει ποτέ στον κόσμο της γλώσσας και των συμβόλων, στον κόσμο των ανθρώπων. Μέσα σε αυτή τη διαδική ζωτική σχέση παρεμβάλλεται κάποια στιγμή η επίγνωση της παρουσίας του πατέρα ως ενός τρίτου. Όπου λειτουργεί η πρώτη επίγνωση ότι αυτός είναι επίσης σε μία σχέση με το πρόσωπο το οποίο διεκδικώ αποκλειστικά με τη μάνα. Η παρουσία αυτού του τρίτου είναι η αφετηρία για να αρχίσω να διαστέλλω το εγώ από τα άλλα εγώ. Είναι η πρώτη βάση για την κοινωνικοποίηση του υποκειμένου. Από εκεί και πέρα, παραπέρα ακόμα, τα σημαίνοντα αυτά τα αναδυόμενα πάντοτε στον τόπο του άλλου και πάντοτε ως κλίση για σχέση πληρωματική θα πληθύνονται συνεχώς με την ενηλικίωση θα υπηρετήσει την ίδια δυναμική και η ίδια ετήσια επιθυμία. Πάντοτε όμως, και εδώ είναι κάτι το οποίο θέλω να υπογραμμίσω, πάντοτε όμως αυτή η ανάδυση στον τόπο του άλλου είναι μια κλίση προς την επιθυμία, η οποία όμως ποτέ δεν καταλήγει να είναι μια πληρωματική σχέση, έτσι όπως η επιθυμία την επιθυμία. Εδώ θέλω να πω ότι ο Λακάν, αυτός ο μεγάλος ψυχαναλυτής της εποχής μας, κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό το άλλου, το υποκείμενο αναδύεται στον τόπο του άλλου. Το γράφει πάντα με άρθρο κεφαλαίο. Και δεύτερον, υπογραμμίζει ότι αυτή η επιθυμία σχέσης, η επιθυμία ζωής, που είναι το μόνο, που είναι η ριζικά πρωτογενής, το ριζικά πρωτογενές στοιχείο με το οποίο ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, είναι επιθυμία ζωής αθάνατης, ζωής ατελέσματος. Ζωής που δεν έχει ανάγκη από μέσο ή όργανο για να εκφραστεί. Ζωής πληρωματικής. Γι' αυτό και ποτέ η σχέση, είτε με το στήθος της μάνας, είτε με την παρουσία της μάνας, είτε με το κοινωνικό περίγυρο, είτε στην ερωτική σχέση αργότερα, ποτέ αυτή η σχέση δεν φτάνει να πληρώσει την επιθυμία. Μένει πάντοτε ο άλλος με κεφαλαίο. Μένει πάντοτε υπερβατικός ο άλλος. Δηλαδή η πρωτογενή σύσταση του υποκειμένου που τον κάνει λογική ύπαρξη έχει μια αναφορικότητα η οποία πηγαίνει πέρα. Πηγαίνει σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από τη διαμεσολάβηση της φύσης. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταματήσω γιατί δεν έχουν και δρόμο όλα αυτά. Για να πω ότι μέσα από αυτούς τους δύο δρόμους, μέσα δηλαδή από τη διαπίστωση της λογικής συγκρότησης της φύσης, λογικής, επαναλαμβάνω με την έννοια της του λόγου, της αμοιβαιότητας λόγων, και μέσα από την συγκρότηση, την ανάλυση της συγκρότησης του υποκειμένου ως ριζικά πρωτογενούς αναφορικότητας στον άλλο με κεφαλαίο που ποτέ δεν πληρούνται διαμεσολαβούμενος από τη φύση. Νομίζω ότι με αυτές τις δύο αφετηρίες μπαίνουν οι πρώτοι εγγραφές για μια διαφορετική αντιμετώπιση, για μια διαφορετική, για ένα διαφορετικό προσανατολισμό της έρευνας του ανθρώπου για την μεταφυσική ή την οντολογία, όπως λένε στην ελληνική γλώσσα.
Δηλαδή για μια απαγκίστρωση τόσο από τα νησιακικά σχήματα, τα οποία πάρα πολύ εύκολα εκπρέπονται σε ιδεολόγημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες εκδοχές μεταφυσικής, τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή παράδοση, περισσότερο ή λιγότερο λειτουργήσαν ιδεολογικά. Δηλαδή, έχει κάποιες ιδέες, τις οποίες τις αποδέχεσαι ή δεν τις αποδέχεσαι, τις κάνει πεπιθήκη. Οι ιδέες που ανέφερα πριν τονίζεται εμφαντικά και που είναι η σχέση, η αμεσότητα της σχέσης, η εμπειρία της σχέσης. Μεταφέρεται το τώρα αυτό στην καθημερινή μας εμπειρία. Πόσο λάθος είναι να προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη μεταφυσική με νοητικούς προσδιορισμούς, την ώρα που δεν μπορούμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο να το προσδιορίσουμε με νοητικούς καθορισμούς. Μόνο με τη σχέση γνωρίζουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Είδατε που λέμε πολλές φορές, ξέρεις τον κύριο Τάδε, όχι εγώ ακούσει γι' αυτό, όχι να έχεις ακούσει, τον ξέρεις, έχει σχέση μαζί του. Στην αμεσότητα της σχέσης πηγάζει η γνώση της εταιρότητας που έχει το κάθε ανθρώπινο υποκείμενο. Η αμεσότητα της σχέσης σημαίνει αμεσότητα όχι μόνο μια σωματικής παρουσίας, και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η σωματική παρουσία είναι ένα δυναμικά ενεργούμενο γεγονός. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο όταν δούμε την έκφραση του δέματός του, της χειρονομίας του, το πρόσωπό του, ακούσουμε τη φωνή του, όλα αυτά. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο και μέσα από τα ενεργήματα αυτά, διαμεσολαβούμενα, ας πούμε, μπορεί να έχει διαβάσει κανείς άπειρες βιογραφίες του Μότσαρτ. Δεν σημαίνει ότι γνωρίζεις τον Μότσαρτ αν δεν ακούσεις τη μουσική του. Ακούγοντας τη μουσική του, βλέπεις, αισθάνεσαι, πιάνεις εμπειρικά τη διαφορά. Και λες αυτό είναι Μότσαρτ. Δεν είναι Μπαχ, δεν είναι Μπετόβεν, είναι Μότσαρτ. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιάνεις τη διαφορά, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες αυτό είναι Καβάφης, αυτό είναι Σεφέρης. Αυτό δεν μετριέται, ούτε υπόκειται σε λογική ανάλυση. Είναι η εμπειρική βεβαιότητα της σχέσης. Κοντολογής, θέλω να πω ότι είναι ένας λάθος δρόμος να θέλουμε να προσεγγίσουμε τη μεταφυσική, να προσεγγίσουμε την ύπαρξη Θεού με βάση την αναλυτική νοησιαρχία και όχι καλλιεργώντας μια σχέση. Γνωρίζουμε τον Θεό καλλιεργώντας μια σχέση και όχι κατανοώντας ένα νόημα, όπως γνωρίζουμε και ένα ανθρώπινο πρόσωπο καλλιεργώντας μια σχέση μαζί του. Μακρά σχέση. Και μάλιστα όσο πιο πολύ αγαπάς το πρόσωπο με το οποίο σχετίζεσαι, τόσο αυτή η γνώση αποκαλύπτεται δυναμική και ολόκληρη. Και τελειώνω λέγοντας ότι μέχρι εδώ έδωσα ένα τηλεγραφικό σχεδιάγραμμα το πώς επέφυγε και μπορεί να τεθεί το πρόβλημα της μεταφυσικής στην δυτικοευρωπαϊκή παράδοση. Εδώ υπήρχε και σώζεται ακόμα μια άλλη παράδοση προσέγγισης της μεταφυσικής μόνο και κατεξοχήν από την οδό της σχέσης. Και με το οποίο είναι συναρπαστικό μέσα να γνωρίσουμε όσο γνωρίσουμε αυτό το οποίο προς το οποίο κατευθύνεται η ριζικά πρωτογενής αναφορικότητα της επιθυμίας. Και επειδή με ξέρετε πόσο γενιάρης είμαι, και από άλλες φορές, να πω ότι αυτό πονάει, ότι αυτή την παράδοση, αυτό τον ήλιο μιας παράδοσης που στείνει έναν ολόκληρο πολιτισμό πάνω σε αυτή την προτεραιότητα της σχέσης, μας τον έχουν χαντακώσει. Η διανόηση αυτού του τόπου 170 χρόνια προσπαθεί να μπολιάσει το λαό μας μέχρι το μεδούλι με μια μειονεξία. Ότι ο πολιτισμός είναι εκείνοι, οι Ευρωπαίοι, αυτοί που μετράνε την ύπαρξη με το κατακεφαλή εισόδημα. Αυτοί είναι οι προοδευμένοι, οι αναπτυγμένοι. Εμείς είμαστε οι πανάπτυκτοι, οι κακομπύριδες. Εκείνο ο πολιτισμός. Γι' αυτό και όταν χτίζεις εκκλησιά, ας πούμε, να μην είσαι εκείνος, όταν κάνεις επάγγελμα να μην είσαι εκείνους. Έτσι πρέπει να γίνουμε. Και βλέπετε το πώς πυθικίζουμε, ας πούμε, στο θέμα που μας ενδιαφέρει εδώ, τη θρησκευτικότητα των Ευρωπαίων που μπαίνει σε ευρωπαϊκές εκκλησίες και ακούς αυτά τα προσκοπικά, να μην είσαι καλό παιδί, να μην παίρνεις, να σκοτώνεις, να θες ψέματα, δηλαδή μια πολύ μικρά παιδεία. Και μπαίνει σε μια δική μας εκκλησιά και ακούς να τραγουδάνε τα μέγιστα και τα τίμια.
απαντήσεις σε προβλήματα στα οποία σπάσαν τα μούτρα τους κορυφαίοι διανοητές της ανθρωπότητας. Μπαίνεις στη Μεγάλη Τετάρτη στην Εκκλησία και ακούς ως άνθρωπος υπάρχω ουσία, ου φαντασία, ούτω η φύση συνδοθήσαμε τον τρόπο της αντιδόσεως. Παραγόμεις. Μπορεί ο παπάς να μην καταλαβαίνει τίποτα, μπορεί οι τσαρτάτες να μην καταλαβαίνουν τίποτα, οι 99% να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Ο ένας που καταλαβαίνει συγκλονίζεται, είναι ήθικος, είναι πολιτισμός. Και είναι απάντηση στη μεταφυσική. Απάντηση μέσω της σχέσης και όχι μέσω των νοημάτων. Συγγνώμη. Κύριε καθηγητά, είναι αλήθεια ότι για να σας παρακολουθήσει κανείς πρέπει και φιλοσοφικά να έχει μορφωθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βάζει να διαβάσει καμία δεκαετία βιβλία σας και να έχει πανεπιστημιακή μόρφωση για να μπορέσει να προσεγγίσει τη σκέψη σας. Είναι πολύ βαθιά αυτά τα οποία μας είπατε. Βέβαια, οπωσδήποτε υπάρχουν στο ακροατήριο και το βλέπω από κάτω, πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι σας έχουν παρακολουθήσει νομίζω στα περισσότερα σημεία. Γιατί όπως είπατε, τηλεγραφικά δώσατε τα περισσότερα από αυτά που θέλατε να μας πείτε. Πιστεύω όμως ότι θα καταδεχτείτε, να το πω έτσι, με επιτραπεί η φράση, με λίγο πιο απλή γλώσσα να απαντήσετε σε κέρια ερωτήματα τα οποία θα γίνουν από κάτω, γύρω από μεταφυσικές ανησυχίες του ανθρώπου, όπως το τι γίνεται με τα θάνατο, όπως είχε διατυπωθεί το θέμα πιο απλά από ανθρώπους δικούς μας εδώ. Δεν το κάνω εγώ το ερώτημα, προφανώς δεν γίνει από κάτω. Ή, εν πάση περιπτώσει, σε οποιοδήποτε, εγώ θα έλεγα, απλό ερώτημα και το πιο απλό ακρότου και το ο λιγότερο μορφωμένο. Νομίζω ότι θα μας δώσει αυτή τη χαρά. Σαφώς. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε, λέει ο κύριος Γιαναράς, και νομίζω κάθε φορά το ρεζουμέ είναι η συζήτηση με τον κύριο Γιαναρά. Τώρα, μόνο που λίγο φακός εδώ και δεν μπορώ να βλέπω κιόλας τα χέρια από κάτω. Ναι. Παρακαλώ, θέλετε εσείς πρώτα να ρωτήσετε. Ορίστε και εσείς, πατέρα Πέτρο, θέλετε στο μικρόφωνο. Α, θέλετε πάτε και στο μικρόφωνο, δεν πειράζει. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, νομίζω, κύριε Γιαναρά, ο οποίος θα μας μιλήσει ένα θέμα σχετικό με την παιδεία. Ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Όπλος, και άλλοι να το πούμε, γιατί μας τους λέμε, κύριε καθηγητά. Δεν τους λέμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ καλό πρόγραμμα και για τον χρόνο. Μόνο θα επαναλάβω αυτό που έχει πει ο κύριος Αγγελέας. Ας μας συμπαθήσει ο κύριος καθηγητής και ο κύριος ο οποίος θα κάνει την ερώτηση. Να πω, αντιμετωπίζουμε πάντοτε το οικονομικό θέμα, όπως ξέρετε, εμείς δεν ζητάμε ποτέ συνδρομές. Ας λέγεται σχολή γονέων, είναι δωρεάν η παιδεία η οποία παρέχεται εδώ. Γι' αυτό η τελετή λήξης η οποία θα γίνει στο κέντρο Ορφέας, το οποίο δωρεάν μας προσφέρεται για την ενίσχυση της σχολής, έχουμε ορίσει και ένα μικρό αντίτιμο των 1000 δραχμών. Θα παρακαλούσα πολύ όλοι και γενείς της σχολής να πάρετε μία κάρτα από έξω φεύγοντας όσοι θέλετε, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε εδώ και 5 χρόνια. Στο αντίτιμο αυτό συμπεριλαμβάνω και τα είδη τα οποία θα προσφερθούν μέσα και προσφέρθηκαν πολλές κυρίες να ετοιμάσουν ορισμένα εδέσματα για την Τετάρτη μεθαύριο στις 7 η ώρα στο κέντρο Ορφέας. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε εκπαιδευτολόγο. Καταρχήν ήθελα να πω ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν αρκούν να διαβάσει κανείς μόνο 10 βιβλία από τον κύριο Γιαναρά. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η προσωπική σχέση. Δηλαδή το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά μας και μπορούμε, ας πούμε, να διακατέχεται κανείς από τον τρόπο που μιλάει. Από ένα, ας πούμε, συνέστημα μεγάλης επικοινωνίας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να διαβάζει κανείς τα βιβλία του κ. Γιαναρά. Τουλάχιστον σε μένα έτσι βγαίνει και έτσι συμβαίνει. Και βέβαια, διαβάζοντας κανείς τον τίτλο της διάλεξης, ο οποίος είναι μετά το θάνατο τι, ας πούμε, μένει έκπληκτος πραγματικά με την καλή και θετική σημασία της λέξης να τίθεται το θέμα του θανάτου ή της αθανασίας με έναν τόσο έμεσο και τόσο καθοριστικό τρόπο.
Διότι καταρχήν περίμενε κανείς μια ας πούμε εισαγωγή σε μια κλασική μεταφυσική όπως την έχουμε διαβάσει από τα βιβλία τόσο καιρό. Ερχόμαστε όμως εδώ και βλέπουμε τον κύριο καθηγητή να προσπαθεί ας πούμε να εισάγει την μεταφυσική με έναν ας πούμε θα έλεγα επιστημονικό τρόπο. Το οποίο για μένα είναι πολύ συναρπαστικό. Πέρα από τις διαφωνίες που μπορεί να έχει κανείς ή να μην έχει πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός γιατί πάρα πολλά ζητήματα τέθηκαν από τον κύριο καθηγητή και πιστεύω ότι με αυτά που θα πω θα προκαλέσω και μια παραπέρα κουβέντα εδώ στο ακροατήριο. Μάλιστα. Αυτό θέλω. Καταρχήν είχα την αίσθηση ότι αναλύοντας την ανθρωπική αρχή ότι υπάρχει μια έτσι ανθρωποκεντρική αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή ότι ο κόσμος είναι το κέντρο του σύμπαντος και ότι ο διάλογος τέλος πάντων ο οποίος αναφέρεται επειδή είναι ο κ. Καθηγητή είναι καθοριστικός για την ύπαρξη αυτού του σύμπαντος. Εδώ βέβαια έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Θα αναφέρω εντελώς σύντομα τη θεωρία της γέας, η οποία λέει ότι ναι, μπορεί οι νόμοι όλοι να έγιναν για την ύπαρξη της ζωής στη γη, μπορεί όμως και όχι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η γη θα υπάρξει και μετά την ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να καταστρέψει τη γη, αλλά η γη έχει τους δικούς της αυτορυθμιζόμενους μηχανισμούς ζωής και πέρα από τον άνθρωπο να υπάρξει από μόνη της. Αυτό το λέω σαν ερέθισμα για παραπέρα συζήτηση. Θα πω λίγο τώρα στα θέματα τα επιστημονικά που έχει ο καθηγητής, τα οποία έχουν κάποιο επιγραμματικό θα είναι. Ναι, να μην είναι να θέσει ερωτήματα με μένα. Όχι, έχει μεγάλη σημασία, θα καταλάβει κανείς γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Καταρχήν, από ένα πρόσφατο πέσει και την ιδιότητα σε κοινότητα σα θέλω να πω. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Ακριβώς. Αναφέρομαι ότι είναι φιλόσοφος. Από κάποιες τελευταίες ανακοινώσεις που έγιναν σε κάποια αμερικάνικα περιοδικά και γράφτηκε στον ελληνικό κήπο, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ίσως, στην ανέρεση της αρχής της αμοιβαιότητας του Χάζιπερ. Δηλαδή, βρέθηκε μια μέθοδος μέσα από κάποιο δικαστήριο της IBM, στο οποίο κάποιοι επιστήμονες έκαναν επίσημη ανακοίνωση σε έγκυρο περιοδικό φυσικής στην Αμερική, στο οποίο δεν θα αναλύσω τώρα τον τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί κανείς χωρίς να επηρεάζει ως παρατηρητής το παρατηρούμενο φαινόμενο, να κάνει ας πούμε, να έχει μια διόπτρα μέσα στο φαινόμενο, μέσα από μια παράλληλη ακτίνα, μέσα από τον άντρο κλπ. Τέλος πάντων είναι λεπτομέρειες που δεν έχουν σημασία, αλλά έχει σημασία φιλοσοφικής προεκτάσεις των πραγμάτων και αυτό θα το καταλαβαίνει ο οποίος καθηγητής. Ένα είναι αυτό, ότι η σύγχρονη επιστήμη έχει προσεγγίσει το φαινόμενο με λιγότερες αβεβαιότητες. Δεν θα πω ότι έχει αντιληφθεί η αρχή της αβεβαιότητας, αλλά με λιγότερες αβεβαιότητες. Από εκεί και πέρα θα τελειώσω το επιστημονικό κομμάτι με τη διαμάχη που υπήρχε μεταξύ Μπορ και Αϊνστάιν, και η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή, όταν ο Μπορ έλεγε ότι δεν υπάρχει φαινόμενο χωρίς το οποίο δεν υπάρχει, χωρίς την ύπαρξη ανθρώπινου παρατηρητή. Αυτό έχει σχέση με την συνείδηση την ανθρώπινη που αναφέρεται πριν από τον κύριο καθηγητή. Α, ναι. Μήπως θέλει κάποιος ακόμα να τις μαζέψουμε και να κάνουμε. Ναι, ελάτε, πατήρ Πέτρο. Ελάτε. Ποιος άλλος θέλει να ερωτήσει, ελάτε κύριε. Και εσείς. Ναι. Όχι, όχι, μάλλον. Ναι, να γίνουν οι ερωτήσεις και μετά να δουν απαντήσεις σε λίγο γιατί μπορεί να καλυφθούν μερικοί. Σημειώνει ο κύριος καθηγητής και θα σας απαντήσει. Καταρχά σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε απόψε. Δεν θέλω να παραξηγηθώ από εσάς ή από το ακροατήριο και νομίζω εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι η Εκκλησία, η Ορθοδοξία δεν απολύπτει αυτά που η επιστήμη προσπαθεί να ανακαλύψει με τις έρευνές της και αυτά που είπατε κι εσείς. Έτσι δεν είναι, νομίζω. Δεν έρχεται σε σύγκρουση τουλάχιστον η σωστή θρησκεία και η Εκκλησία καλώς νοημένη με την επιστήμη, τη σοβαρή επιστήμη. Απόψε μας οδηγήσατε και κολυμπήσαμε μέσα στα πάρα πολύ βαθιά νερά τα ευρωπαϊκά νερά ίσως των Ευρωπαίων διανοουμένων και επιστημόνων. Μας οδηγήσατε μέχρι το τέλος του σύμπαντος, πόσα έτη φωτός είπατε μακριά, για να φτάσουμε μετά από πολύ κόπο και κούραση και προσπάθεια πάλι στον άνθρωπο.
Και διερωτιέμαι, γιατί πρέπει να κάνουν τόσο κόπο, τόση κούραση, τόσο πολύ να κουράσουμε το μυαλό το πεπερασμένο σε νερά θεωριών για να φτάσουμε πάλι σε αυτά που εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, έχουμε διδαχθεί από τον Ιησού Χριστόν που είναι η αλήθεια. Η τελευταία επισήμωση που λέει ακριβώς, που μας τα λέει όλα με τον πιο απλό τρόπο και τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, το εγχειρίδιο ζωής, που είναι και μάλιστα στη γλώσσα μας γραμμένο το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. Χάρηκα πολύ για τα λόγια που μας είπατε στο τέλος και με πολύ αγάπη, λέω, μακάρι όλη η διάλεξή σας και τόσο κι άλλο τόσο να ήταν για αυτά τα πράγματα που μας είπατε στο τέλος. Διότι νομίζω εμείς οι Έλληνες οι Ορθόδοξοι έχουμε την απάντηση για όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσατε στη διάλεξή σας απόψε. Σας ευχαριστώ με πολύ αγάπη. Νομίζω έχει κάποιος κύριος και ύστερα εσείς. Ναι. Εγώ δεν είμαι φιλόσοφος όπως και οι περισσότεροι εδώ, αλλά θα ήθελα να μην παραξηγηθώ ο τρόπος με τον οποίο θα κάνω τα ερωτήματά μου. Έχω μάλιστα σημειώσει ορισμένα πράγματα πολύ απλά. Αρχίζω από το τελευταίο που είπατε, ότι όχι με τη διανόηση, αλλά με τη σχέση μπαίνουμε στον χώρο της μεταφυσικής. Το ερώτημα είναι πώς επιτυγχάνεται αυτή η σχέση. Ερώτημα πρώτο. Δεύτερο ερώτημα. Είναι ικανή μόνη και ανεξέλεκτη η λογική να ερμηνεύσει ή να δώσει απάντηση στο γιατί, πώς, είπατε στην αρχή, στη μεταφυσική, ή πρέπει να επιστρατευτεί η πίστη, η ενόραση, η αγάπη. Και το λέω αυτό για κάτι που έχει πει νομίζω ο Καντ, ότι θα είναι το θανάσιμο σφάλμα να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα πάντα με τη λογική. Τον Θεό τον κατακτούμε με την πίστη και την αγάπη. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε. Μια πιο κοντά. Θα κάνω μόνο μια ερώτηση. Λίγο το μικρόφωνο πιο επάνω. Θα κάνω μόνο μια ερώτηση και επιτρέψτε μου πριν κάνω την ερώτηση να κάνω μια σχετική τοποθέτηση. Ήδη έχουν γίνει όμως και νομίζω ότι είναι για την ενημέρωση του ακροατηρίου και αυτό άλλωστε γίνονται και αυτές τις διαλέξεις. Πολύ σύντομα. Αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Δεν διαφωνώ. Η σοφία του κόσμου είναι μορία για αυτό. Λόγια του Ευαγγελίου λέω, όχι λυκά. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτει. Το είπατε και εσείς. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Όσο για τα μετά θάνατον, όπως είπε και ο Δεσιμόδοτος, δεν έχουμε ανάγκη μαρτυριών, ούτε άλλων βιβλίων. Ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, τα αποκαλύπτει και ο Πατέρας Θεός στην Παλαιά Διαθήκη με τους προφήτες και ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη και με τους Αποστόλους. Αλλήμωνο αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην διδοπνευστία του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν διώκτης, είπε ότι ανέβηκε εις τον Παράδεισο. Γιατί να μην το πιστέψουμε και πιστεύουμε ότι πήγε στην Κόρινθο, πήγε στη Ρώμη, πήγε παντού, αλλά ότι πήγε στον Παράδεισο και το γράφει, δεν το πιστεύουμε. Ή τουλάχιστον αυτοί που δεν το πιστεύουν. Εγώ το πιστεύω. Επίσης ο ίδιος ο Κύριος, με το στόμα του, είπε ότι άλλοι θα μεταβούν η ζωή αιώνια και άλλοι η σκόλα στην αιώνια. Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Ιωάννης μιλάει για οδερμό και βρημό των οδών του. Και ο ίδιος ο Χριστός. Να σας διακόψω. Τελειώνω αμέσως. Όχι, όχι. Έχετε παιδιά. Βεβαίως. Σας καταλαβαίνω να την μιλάτε αυτή τη γλώσσα. Βεβαίως. Γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και εμπιστοσύνη. Μάλιστα, μια καλύτερη ερώτηση. Ώστε λοιπόν, με απλά λόγια, ο Χριστός μας λέει ότι υπάρχει αιώνια ζωή μετά τον θάνατο. Αιώνια. Παράδεισος και κόλαση. Με απλά λόγια. Ούτε ο παράδεισος είναι ένα μέρος, ούτε η κόλαση είναι ένα μέρος. Στο σπίτι του πατρότου υπάρχουν πολλοί γοήτες διαμονής. Και το ερώτημά μου είναι αυτό. Το οποίο ήδη τέθηκε.
πιστεύετε στη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και μαζί της Καιρής Διαθήκης. Αν όχι, πρέπει να το λένε. Και αν ναι, δεν χρειάζονται όλες οι άλλες θεωρίες. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Ναι. Θα ήθελα να μπορούσα αυτό που θα σας πω να σας το πω πραγματικά στα όρια μιας σχέσης και όχι μιας ιδεολογικής αναμέτρησης. Αλλά όταν σας ρώτησα, έκανα την αγένεια να σας διακόψω και να σας ρωτήσω αν έχετε παιδιά. Το είπα γιατί, ξέρετε, η γλώσσα την οποία χρησιμοποιείτε λειτουργήσε και λειτουργεί σε ένα ποσοστό στα πλαίσια ενός σώματος εκκλησιαστικού, το οποίο μέσα από αυτή τη γλώσσα κοινωνεί την εμπειρία του. Είναι γλώσσα εμπειρική, δεν είναι γλώσσα ιδεολογίας, όπως είναι, ξέρω και εγώ, προσχωρώ στην τάδε ιδεολογία ή στην δίνα ιδεολογία, αποδέχομαι τις αρχές και τα αξιώματα και πειθαρχώ. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, η γλώσσα την οποία χρησιμοποιήσατε είναι έκφραση μιας διαχρονικής εμπειρίας ενός σώματος, εμπειρίας όμως. Ο είδομεν, ο εχείρες ημών εψηλάθησαν κλπ. Κλπ. Ο κίνδυνος είναι ότι, συγχωρέστε να σας το πω πραγματικά αδελφικά, ότι έτσι που το εκφέρεται, ηχεί ως ιδεολογία και σήμερα δεν μπορούμε να συνοηθούμε με τα νέα παιδιά κυρίως. Είναι ανθρώπους που έχουν ανησυχίες, ψάχνουν. Αλλά είναι έξω από αυτό το χώρο της εμπειρίας. Λοιπόν, αν αγαπάμε πραγματικά, πρέπει να βρούμε μια γλώσσα κοινοποίησης και διεύρυνσης της εμπειρίας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Ενώ εάν. Δεν, όχι, τα όλα όσα είπατε ήταν άψογα. Ξέρω ότι πιο πολύ από όλους ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ξέρετε, τι είπατε στο τέλος, είπατε η ερώτησή σας. Εάν δεχόμαστε τη θεοπνευστία, τι χρειάζονται όλα τα άλλα. Αφήστε που αυτό είναι τυπικά δυτικό. Αυτό είναι ο ρωμαιοκαθολικός σχολαστικισμός του Μεσαίωνα, ολοζώντανος. Σκύβω το κεφάλι και δέχομαι μία νοητική αυθεντία, το θεόπνευστο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει ποτέ προβληματισμός περί θεοπνεύσεων. Στο Χριστό υπάρχει. Συγγνώμη, σας λέω τι ξέρω και εγώ από αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, υπάρχει η βεβαιότητα της εμπειρικής μετοχής της μετοχής σε μια εμπειρία ενός σώματος το οποίο ξυλαθεί και βεβαιώνει. Και από τη στιγμή που βεβαιώνει, ευαγγελίζεται. Αλλά τα περί θεοπνευστίας είναι τελείως ιδεολόγημα παράγωγο του δυτικού μεσαίωνα. Λοιπόν, αλλά εκεί που θέλω να συναντηθούμε, ειλικρινά το θέλω, είναι στο ότι εδώ η προτεραιότητα είναι να κοινωνήσουμε, έτσι δεν είναι. Και μέσω αυτό απαντώ και στο ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπέδρος. Γιατί να κάνουμε τόση διαδρομή. Διότι κοιτάξτε, σήμερα δεν είμαστε όλοι πια ίδιοι. Υπάρχουν άνθρωποι ανήσυχοι, οι οποίοι ύστερα έχει γίνει μια διάβρωση πάρα πολλού χρόνου. Θυμάστε που όταν πήγε ο πρώτος αστροναύτης Ρώσος, ο Γκαγκάριν, στο διάστημα, μαγείρισε και είπε: «Πρόεδρε, δεν άρεσε Θεό». Σε αυτό που είπε ήταν συνεπής με τη μεταφυσική κοινωνική αντίδραση. Λοιπόν, για να αλλάξει η αντίληψη του κοσμοειδόλου και της πραγματικότητας, άρα και η είσοδος στον χώρο της μεταφυσικής, πρέπει ίσως να κάνουμε αυτή την πορεία και αυτή την περιπέτεια, τουλάχιστον όσοι έχουν ερωτήματα μέσα σε αυτό το χώρο. Και νομίζω ότι ο σεβασμός της προσωπικής αγωνίας, της προσωπικής έρευνας του κάθε ανθρώπου είναι ένα κέριο στοιχείο για να φτάσουμε να κάτι όλοι μαζί να κοινωνήσουμε μέσα από αυτή την αναζήτηση, από αυτή την ριζικά πρωτογενή επιθυμία μας για ζωή. Ναι. Στο ερώτημα πώς επιτυγχάνεται η σχέση. Κοιτάξτε, φαντάζομαι, επειδή είστε και εκπαιδευτικός, πρέπει να έχετε, ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η σχέση είναι μια δυναμική στην οποία συνεχώς ασκούμε, θα είναι μια άθληση η σχέση. Και είναι άθληση στο ποσοστό που παρετούμαστε από εγωκεντρικές και ιδιωτελείς απαιτήσεις. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σχέση, υπάρχει υποταγή, εξάρτηση του άλλου.
Λοιπόν, γι' αυτό η σχέση ήταν πάντοτε στην ελληνική τουλάχιστον παράδοση και ειδικότερα στην εκκλησιαστική παράδοση, ήταν μία άσκηση. Ήταν μία συνεχής άφηση να μπορέσω να κοινωνήσω πληρέστερα την ζωή. Οι πρακτικοί τρόποι με τους οποίους επικοινωνείτε, δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο, απλώς ένα παράδειγμα, το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό, το ότι επί 400 χρόνια κάτω από το ζυγό της τουρκικής βαρβαρότητας, μέσα στην αμορφωσιά, στην απελευσιά, με κλεισμένα τα περισσότερα σχολιά, με όλη αυτή την τραγωδία που έχει ο ελληνισμός, ανθούσε παράλληλα ένας πολιτισμός σχέσεων, θα ξαναπώ το επίθετο, ηλικιώδης, το οποίο το ψηλαφούμε σήμερα σε θεσμούς όπως οι κοινότητες, όπως τα συμβόλαια, τις συγκεκριμίες, τα εσυνάφια, ή στην τέχνη, ή στην αρχιτεκτονική, ή οπουδήποτε. Και ήταν ένας πολιτισμός σχέσεων. Και αυτός ο πολιτισμός σχέσεων καλλιεργείται με τρόπο έμπρακτο. Νομίζω ότι το είχα ξαναπεί εδώ το παράδειγμα, θυμάμαι, ότι όταν ακόμα εγώ το πρόλαβα παιδί, όταν με βλέπανε, όταν βλέπαμε κάποιον τσίγκο να τρώει κρέα στην Παρασκευή, του λέγανε οι άλλοι, πρε Τούρκος είσαι. Αυτό είναι αποκαλυπτικό. Η διαφοροποίηση του Τούρκου από τον Έλληνα δεν γινόταν επί τη βάση κάποιων θεωρητικών αρχών ή κάποιου δελτίου ταυτότητας. Γινόταν αυτό ότι ο ένας νύστερε και ο άλλος δεν νύστερε. Ο ένας άναβε καντήλι, ο άλλος δεν άναβε. Ο ένας ζήμωνε πρόσφορο, ο άλλος ζήμωνε. Δηλαδή μέσα από πράξη. Και θα μου συμφωνήσετε να πω με τη μαρξιστική έννοια της πράξης. Την τελείως χειροπιαστή πράξη. Αυτό είναι το ηλικιώδες σε αυτή την παράδοση. Ο μεγάλος κίνδυνος σε αυτούς τους χώρους είναι η ιδεολογία, η ιδεολογικοποίηση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή ο χωρισμός τους από τη ζωή. Ναι, στην πρώτη παρέμβαση, ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσω προς τίποτα. Έφυξε ο φίλος μας πολλά κυκέρια θέματα, ίσως μόνο σαν σχόλιο ότι εάν η γη επιβιώνει χωρίς, μπορεί να επιβιώσει χωρίς την ανθρώπινη παρουσία. Ναι, αυτό δεν ανέβει. Καταρχήν αυτό θα είναι ένα σκαρπός, ένα προϊόν της ελευθερίας του ανθρώπου. Μπορεί να αυτό ανερεθεί. Αλλά δεν ανερεθεί το γεγονός ότι η ύπαρξη, η εμφάνιση ζωής πάνω στη φύση, στην γη, είναι η συγκεφαλαίωση μιας σημαντικής ολόκληρης λειτουργίας. Και για τις καινούργια θεωρία που αμφισβητείται η αρχή της αυτοσυντολιστικής κλπ. Όλα, κοιτάξτε, η έρευνα προχωράει, τίποτα πια δεν είναι οριστικό. Εκείνο το οποίο φαίνεται να είναι οριστικό είναι ότι δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στις αφέλειες των μηχανιστικών και μηχανιστικά ορθολογιστικών σχημάτων. Εκεί φαίνεται πως δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε, αν επιστρεπτεί η δράση. Ότι θα δούμε καινούργιες επιστημονικές προτάσεις, οι οποίες ακόμα περισσότερο θα πάνε την έρευνα του μακριά, αυτό νομίζω ότι είναι και αναμενόμενο και επιθυμητό. Ναι, αν έχετε υπομονή. Συγγνώμη, κάτι για την μεταφράση του ζωή, ζήτησα κάτι. Έκανα μια αναφορά στην σημερινή ζωή που αναφέρεται και στα βιβλία σας για την άγρια του εγωισμού, την μάλλον για το μαγικό έρωτα, την αγάπη κλπ. Κάτι για τη μεταφράση του ζωή, ρωτάει ο κύριος. Φαίνεται από τα βιβλία σας ότι εκ του αντιθέτου δηλαδή, όταν ορίζεται το θάνατο, ορίζεται ταυτόχρονα και την αθανασία. Η αθανασία σας στην παρούσα ζωή είναι η κοινωνία της Εκκλησίας, της όντως ζωής, ως από την τριαδική αντίληψη. Ή ας το πούμε με απλά λόγια, ο έρωτας προς τον Θεό, ο οποίος διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα. Υπάρχει δηλαδή στα βιβλία διαφέρει μια αθανασία που αφορά την παρούσα ζωή, και όταν φτάνεται στο θέμα της αθανασίας στην μέλλουσα ζωή, εδώ πλέον θα έλεγα ότι πολύ τίμια μιλάτε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ακούγεστε μόνο. Θέλω να δω, να σας ρωτήσω μάλλον τη σύνδεση αυτών των δύο πραγμάτων. Πώς το ένα εγκορπώνεται το άλλο. Αυτό πρέπει. Φοβούμε. Καλά, θα έχει μερικές θέσεις εδώ μπροστά. Δεν θέλω να ειλικρινά δεν υπερφέρω. Αλλά φοβούμε ότι θα μας πήγαινε πολύ μακριά. Μήπως αφήστε, κρατήστε το. Δεν το. Θα το θυμηθούμε το ερώτημα, μήπως να προχωρήσουμε και σε αυτό το οποίο και αν έχουμε χρόνο, ευχαριστώ να γίνει σε αυτό το οποίο θα γίνει μια. Θέλετε εσείς.
συμβουλίο εκεί πίσω για τις προσκλήσεις, επειδή φεύγουν μερικοί και θέλουν να πάνε προφανώς, σας έχουμε. Κύριε καθηγητά, έχετε εκθέσει λεπτομέρως το υποκρίσιμο θέμα. Ο Αριστοτέλης από τα στάγυρα της Χαλκιδικής, ο Μακεδόν, ο οποίος παρακολούθησε τον Μέγα Αλέξανδρο στη Μεγάλη Εκστρατεία της Ασίας, μετεφράστησαν τα έργα του Αριστοτέλους στην λατινική γλώσσα των 18ου αιώνα. Γιατί άραγε μετεφράστη ο συγγραφέας αυτός, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός εις όλον τον κόσμο? Τι επαιδείωκαν οι τότε λαοί του 10ου αιώνα? Γιατί τον μετέφρασαν στη λατινική γλώσσα? Μήπως το Βατικανό τον μετέφρασε, επέβαλε, ή η γαλλική σχολή? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Μάλιστα. Αυτό είναι την Δύση ή διάβαζα του μέσου. Δεν είναι στα ελληνικά βιβλία. Αλλά γιατί δεν μεταφράστηκε πρωτήτερα? Διότι, όπως νομίζω το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, το επίπεδο αυτών των λαών, τους αιώνες εκείνους, είναι αφαντάστος χαμηλό. Μην ξεχνάτε ότι δεν μιλάμε για τους αρχαίους Ρωμαίους, αλλά μιλάμε για την νεότερη Ευρώπη, η οποία δημιουργήθηκε από τον 5ο αιώνα και μετά με την κάθοδο αυτών των νέων θύνων και θυλών. Φράγκοι, Γότθοι, Ούνοι, Βουρούνδοι, Νορμανδοί κλπ. Οι οποίοι ήταν σε ένα τρομακτικό πρωτογονισμό. Μέχρι τον 10ο αιώνα στην Δυτική Ευρώπη έχουμε ανθρωποφαγία. Τρομακτικές καταστάσεις, τρομακτικά χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο. Λοιπόν, δεν μπορούσε να περιμένει κανείς νωρίτερα τέτοια ανάπτυξη η οποία να απαιτεί και να μπορεί να διαβάσει τον Αριστοτέλη. Νομίζω ότι αυτή είναι η προφανής δικαιολογία γιατί δεν μεταφράστηκε νωρίτερα. Και στα μέσα του 12ου μεταφράστηκαν μόνο 5 βιβλία, το όργανο είναι το περίφημο. Τα υπόλοιπα έργα έκαναν άλλα 100 χρόνια να μεταφραστούν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε τέτοια θέματα να τα μελετούμε για να συγκεκριμενοποιούμε και, και τις σχέσεις και τις διαφορές από τον χώρο της Δυτικής Ευρώπης. Πότε και πώς ξεκίνησε ο πολιτισμός, πότε ανθρώθηκε, πότε δημιουργήθηκε κλπ. Ο κύριος. Επειδή έχω παιδιά, κύριε Γιαμαρά, και επειδή και επικοινωνούμε μαζί τους, συχνά με φέρνει σε δύσκολη θέση να μην μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά τους. Παρόλο που έχω μια παιδεία η οποία αναγκαστικά κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει και μέσα από την υποχρέωση να μάθω κάποιες θεωρίες από αυτές που αναφέρατε, τις οποίες βεβαίως δεν τις έχω κατανοήσει ολοκληρωτικά. Όμως στα άμεσα ερωτήματα και στις άμεσες ανάγκες της ζωής δεν υπάρχουν άμεσες απαντήσεις, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, αλλά ούτε από τη δική σας, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον. Παραδείγματος χάρη. Όλους τους ανθρώπους και εμένα μας απασχολεί το γεγονός του αν θα πεθάνουμε ή δεν θα πεθάνουμε. Και ποια είναι η έννοια της απώλειας της ζωής μας, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα που ζούμε. Το ερώτημα είναι αυτό. Θα πεθάνω ή δεν θα πεθάνω. Θα υπάρξω μετά θάνατο, όπως είναι ο θάνατος που γνωρίζουμε, ή δεν θα υπάρξω. Θα υπάρξω σαν κάτι άλλο ή δεν θα υπάρξω. Αρχαιτία γωνία μας. Ένα είναι αυτό. Και εγώ θα θέλω να δώσω κάποια απάντηση στον εαυτό μου, όσο μπορώ, δεν μπορώ, λίγο μπορώ. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου δίνετε μια απάντηση. Μάλιστα. Ίσως αμεσότερη απάντηση από την αναδρομή που κάναμε μέχρι τώρα για να πούμε όλα αυτά που είπαμε. Έχετε καλό ερώτημα. Ναι. Είπατε ότι το σύμπαν έγινε όπως έγινε για να γίνει ο άνθρωπος. Αν κατάλαβα καλά. Αν αυτή η πορεία του σύμπαντος εξυπηρετεί την παρουσία του ανθρώπου, ερώτηση, γιατί η εξέλιξη αυτή να σταματήσει τον άνθρωπο, μήπως δεν έχει τελειώσει, μήπως εμείς οι άνθρωποι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε οι φορείς στην πραγματική εκείνη τη ζωή και τη θέληση του σύμπαντος, μήπως κάτι άλλο μετά από εμάς θα μπορέσει πραγματικά να ολοκληρώσει την εντολή του σύμπαντος, να το πω έτσι. Και μια ερώτηση ακόμα, αν είναι δυνατόν, γιατί θα ήθελα να
πάρω μια απάντηση. Η λέξη υπάρχουν, αν μπορούσατε ετυμολογικά και φιλοσοφικά να δείτε, δεν την έχω ψάξει εγώ πολύ, αλλά με το μυαλό μου αναρωτιέμαι, μήπως σημαίνει υπόκειμε σε κάποια αρχή. Να μας δώσετε πιο δηλαδή η ζωή, μήπως είναι τότε μόνο αντιληπτή όταν υπόκειται σε κάποιες αρχές, όπως και η λέξη υφίσταμε πάλι. Υπάρχουν και υφίσταμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία, και τα τρία ερωτήματα. Είναι το ερώτημα, δεν υπάρχει άλλο. Το πιο βασικό. Για τον άνθρωπο. Όλη η σημερινή εισήγηση ήταν μία μίξη προς μία άλλη κατεύθυνση έρευνας. Δηλαδή, να αρχίσει να μελετάει κανείς κάποια στοιχεία τα οποία τον βγάζουν από αυτήν την από τον ευθόνιο κοσμοείδωλο. Να αντικείμενα και τις αποστάσεις και τις διαστάσεις κλπ. Αλλιώς ενεργείται το υπαρκτικό γεγονός. Τώρα, αυτό τι σημασία μπορεί να έχει. Έχει τη μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου και αυτό που θα σας πω στο τέλος και στο μεταφυσικό προβληματισμό να φύγουμε από τα οριστικά σχήματα τα οποία μόνο η ιδεολογία μπορούν να εκφράζουν. Δηλαδή, αν σας απαντήσω εγώ στο ερώτημά σας τώρα, με τις πιο σοφές κουβέντες που μπορούν να υπάρξουν, που δεν μπορώ, ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Η δική μας παράδοση σας καλεί σε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν θα σας μάθει τους κανόνες της κολυμπήσεως, να σας λέω να διαβάσετε, κάτσε εδώ και διάβασε τους κανόνες κολυμπήσεως και θα μάθεις κολυμπήση. Δεν μπορείς να μάθεις. Πρέπει να πηδήξει με στο νερό για να ασχοληθεί. Αυτό νομίζω κάνει η παράδοσή μας. Πρέπει εδώ και μπες σε ένα τρόπο σχέσεων. Που αυτός ο τρόπος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ειδικά στην περίπτωση της δικής μας παράδοσης. Είναι εξωτερικό, είναι αυτρία, είναι η νηστεία, είναι το καντήλι, είναι το πρόσφορο, είναι πράξη. Και μέσα από αυτή την πράξη της ζωής γνωρίζεις ή δεν γνωρίζεις, προχωρείς προοδευτικά. Γι' αυτό είπα ότι το ανάλογο του είναι το πώς γνωρίζεις ένα άλλο πρόσωπο. Ενώ εάν βεβαιωθεί κανείς, πώς θα το πω, δεν μπορεί να βεβαιωθεί. Εάν νομίζει ότι βεβαιώθηκε θεωρητικά για την μεταθάνατον ζωή, φοβούμαι ότι θα είναι ιδεολογική η βεβαιότητα. Μέσα στα κείμενα της δικής μας παράδοσης, οι βεβαιότητες τις οποίες διαβάζουμε για την ύπαρξη που δεν γνωρίζει, χρόνο, χώρο, φθορά και θάνατο. Δεν γνωρίζει. Ελευθερώνεται. Είναι μια... οι βεβαιότητες αυτές βγαίνουν σαν μια εμπειρική μαρτυρία. Μια εμπειρία έτσι. Αν θέλετε, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πάλι μέσα από αυτή την παράδοση, μια εικόνα η οποία δεν έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Πώς μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος όχι με τον τρόπο της φύσης, αλλά με τον τρόπο της σχέσης. Δηλαδή να αντλεί ύπαρξη από τη σχέση και όχι από τη φύση. Τώρα αντλούμε ύπαρξη από την βιολογική μας φύση. Ίσως κάποιες στιγμές αν είμαστε πραγματικά ερωτευμένοι αρχίσουμε και υποψιαζόμαστε τι θα πει να υπάρχεις επειδή αγαπάς. Όχι να υπάρχεις και επιπλέον να αγαπάς, αλλά να υπάρχεις επειδή αγαπάς. Λοιπόν, η εικόνα που με εντυπωσιάζει είναι αυτό που διαβάζουμε στις επιστές μια φορά τον χρόνο, που ήταν οι μαθητές της Ελιά Πάρκα μέσα στη Λίμνη και είχε τρικυμία και είδανε τον Χριστό να έρχεται τα πατώντας πάνω στον αέρα και του λέει ο Πέτρος, εσύ είσαι, λέει ναι, αν είσαι εσύ πες μου και έλευσον με προσέ ελθύν επί τα ύδατας και ο άλλος του λέει ελθέ και κατεβαίνει εκτός και περπατάει πάνω στον αέρα. Δεν με ενδιαφέρει ως δεν είμαι φυσικός για να με ενδιαφέρει γιατί ανασταίνονται οι νόμοι της βαρύτητας κλπ. Με ενδιαφέρει ότι εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος υπάρχει με τον τρόπο της σχέσης και όχι με τον τρόπο της φύσης. Υπάρχει επειδή έχει προηγηθεί το ελθέ. Και υπάρχει ανταπόκριση και μόλις αυτό χαλαρώνει, δηλαδή βλέπει τα κύματα να έρχονται κλπ. Αν δεν υπάρχει η βιολογική ύπαρξη, θα υπάρχει η ύπαρξη σχέση. Μα είναι καλό αυτό. Κύριε Αντρέα, προσπάθησα. Υπάρχει η άλλη.
Προσπάθησα να πω ότι η συγκρότηση, η ίδρυση και η συγκρότηση του υποκειμένου είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από τη λογική μας ύπαρξη. Αυτό είναι το συναρπαστικό στο πράγμα που είπα. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, συναρπαστική και πάλι γραμματεία, ας πω, κείμενα μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση, τα οποία μιλούν για αυτό το θέμα και τα οποία όμως νομίζω ότι θα τα αδικήσουμε εάν τα συνοψίσουμε σε μερικές επιγραμματικές φράσεις. Δηλαδή, δεν εννοώ τώρα, εννοώ πώς θα με συγχωρέσετε για την θέτικη ορολογία, αλλά για να μπορέσω να γίνω κατανοητός. Πώς έχουν οντολογική συνέπεια, δηλαδή δεν είναι αυθαίρετα κυλημένες ιδέες αυτά τα οποία προτείνει η εκκλησιαστική παράδοση ως απάντηση στο πρόβλημα της ζωής μετά το θάνατο. Έχουν μια οντολογική συνέπεια, δηλαδή ανταποκρίνονται σε κάποιες πολυγραφές λόγου, επομένως κοινωνίας, δηλαδή αν μπορούμε να κοινωνούμε, γιατί ο καθένας αρχίζει και λέει γρίφους, δεν κοινωνούμε τη ζωή. Αλλά αυτό είναι, πραγματικά νομίζω ότι θα το αδικήσουμε πολύ εάν το μπούμε τώρα. Μάλιστα. Για τη λέξη υπάρχει ο λόγος. Α, η λέξη υπάρχει με λίγο να διάβασω. Δεν ξέρω την ομολογία. Ξέρετε, είναι ένας λόγος που δεν ξέρει που την ομολογία του υπάρχει. Ή στο φιλοσοφικά, πώς... Κοιτάξτε, η ίδια η λέξη, δηλαδή, υπάρχω, υπόκειμα σε κάποια αρχή. Μήπως αυτός είναι ο όρος για τη ζωή. Μήπως ζωή χωρίς το να υποτάσσεται σε αρχές είναι αδύνατη. Να μην πούμε σε πολύ φιλοσοφικά. Συγγνώμη. Και γλωσσολογικά. Υπάρχει άλλο ερώτημα από κάτω. Με συγχωρείτε. Γιατί θα πράξουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παιδί είναι και άνθρωποι. Η δίψα του πάνω αυτή είναι αναλοκλήρωτη. Δεν ολοκληρώνεται. Μήπως και αυτό και μόνο, προδίδει τη δίψα για κάτι πολύ πιο απόλυτο, το οποίο κάθε άνθρωπος είναι φορέας και η οποία αρχή ανάγεται, γιατί δεν μου πούμε στο Θεό, και για την οποία αυτή η σχέση, γιατί μια σχέση είναι ο Θεός, κατά κάποιο τρόπο την παρουσίασε η εισάρκωση του Χριστού στη γη και από εκεί παίρνουμε και εμείς τις δυνατότητες να κοινωνούμε όσο το δυνατό μέσω όμως αυτής της σχέσης με το απόλυτο και με τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή, μήπως αυτή, επανέρχομαι, η δίψα για σχέση είναι απάντηση σε όλα τα ερωτήματα αυτά που μας απασχολούν και η απάντηση αυτής δίπτυξα. Ανέγερος αυτής. Όχι, νομίζω ότι είναι σαφέστατο και γι' αυτό είπα ότι οι ίδιοι που εκφράζουν αυτή κάνουν αυτή την ανάλυση είπα ότι δεν είναι τυχαίο ότι εδώ το άλλος το γράφουν το κεφαλαίο ακριβώς για να δηλώσουν τον υπερβατικό του χαρακτήρα χωρίς να έχουν την φιλοδοξία να κάνουν μεταφυσική, απλώς διαπιστώνουν ότι αυτό δεν είναι πάντα ατέλεστο. Είναι μια πληρωματική σχέση, οποιαδήποτε πληρωματική σχέση που βιώνουμε μέσα από το πλήθος των σχέσεων που πραγματοποιούμε, η οποιαδήποτε δεν είναι τετελεσμένη. Έχει πάντα κάτι το ατέλεστο, είναι δίψα από ήδη. Και κάτι άλλο, συγγνώμη, είναι συμπληρωματικά. Αν το κάθε όνομα, ο κάθε άνθρωπος ήταν ένα βιολογικό μόνο, μια βιολογική έκφραση, θα έπρεπε να ήταν και τρομερά ατομοκεντρική. Όντας ατομοκεντρικό το άτομο, δηλαδή βιώνοντας τη βιολογική του εξάρτηση και βλέποντας τον άλλον κάτι πέρα από την βιολογική αυτή σχέση, τότε ολοκληρώνεται και τότε η ύπαρξή του αποκτά νόημα, περιεχόμενο. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Θα ήθελα να πω ότι μέσα στην ίδια αυτή τη ζωή, πάνω στο επίπεδο αυτό, το καθαρά φυσικό ας το πούμε, μπορούμε να συλλάβουμε, αν είμαστε λίγο προσεκτικοί, λίγο μυστοποιηθούμε, αυτό που μας καλείται, αν θελιώτα, να γνωρίσουμε. Μάλιστα. Ναι. Εμπρός, επιτρέψτε μου και σαν, δεν ξέρω αν είναι, υπάρχει ερώτηση. Υπάρχει ο κύριος Καμπονίδης, αλλά καλή μια ερώτηση, αλλά κύριε Καμπονίδη και να... Τελειώνουμε, τελευταία ερώτηση είναι και θα απαντήσει στη συλλήβη ο κύριος Καθήκης. Η φιλοσοφία ως
κλάδος, η μεταφυσική συγγνώμη, ως κλάδος της φιλοσοφίας, ασχολείται όπως είναι γνωστό με ορισμένα βασικά θεμελιώδη για τον άνθρωπο προβλήματα. Το οντολογικό, το κοσμολογικό, το ανθρωπολογικό, το θεολογικό, περιορίζουν στο κοσμολογικό πρόβλημα. Είπατε ότι ο τρόπος προσέγγισης, υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης των μεταφυσικών προβλημάτων, της μεταφυσικής και των μεταφυσικών προβλημάτων. Ο ένας είναι ο νοητικός και ο άλλος είναι η αμεσότητα της σχέσης. Το ερώτημα μου είναι πώς είναι δυνατόν η μέθοδος αυτή της προσέγγισης του κοσμολογικού προβλήματος, η αμεσότητα της σχέσης, να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεπεράσει, μάλλον να αλλάξει στάση απέναντι στη φύση, η οποία είναι κάτι το χειροπιαστό. Είναι μεταφυσικό πρόβλημα, είναι κάτι χειροπιαστό. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι πολύ σωστά επισημάνατε ότι μεταφυσικό δεν είναι κάτι το άπιαστο, αλλά κάτι που έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί πολλές φορές κάνουμε αυτή την παρεξήγηση, νομίζουμε ότι το μεταφυσικό είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με την άλλη ζωή, κάτι που υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Επαναλαμβάνω το ερώτημά μου, πώς η αμεσότητα της σχέσης ως τρόπος, ως μέθοδος προσέγγισης του κοσμολογικού προβλήματος μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αλλάξει στάση και συμπεριφορά απέναντι στη φύση και να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το οικολογικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί και καταλαβαίνει και σήμερα την ανθρωπότητα. Να δώσουμε τις απαντήσεις και να τελειώσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Ρεκομπτήκεται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κέρια η χαρακτηρισή σας. Η καινούργια κοσμοαντίληψη που προκύπτει από τη φυσική επιστήμη και που μας οδηγεί να κατανοήσουμε τη γνώση μόνο ως παράγωγο εμπειρίας σχέσεων, είτε για την αρχή της σχετικότητας πρόκειται, είτε για την αρχή της ακροσδιοριστίας, είτε για την ανθρωπιστική αρχή, είτε για τις άλλες βασικές αρχές έρευνα σήμερα. Βέβαια, εκεί, στον χώρο της επιστήμης, ενδιαφέρει η σχέση ως μεθοδολογική αρχή. Ότι μόνο μέσα από την αμεσότητα της εμπειρίας της σχέσης μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο πραγματικό και όχι σε πλασματικά ή φαντασιώδη υποκατάσταση. Εάν αυτή την αντίληψη της σχέσης την πάμε ένα βήμα πιο πέρα και την κάνουμε σχέση πια με κάποιον καλούντα σε σχέση, διότι αν ο κόσμος ολόκληρος και το κοσμικό γεγονός είναι μια δυναμικά ενεργούμενη κλίση, ένας λόγος που μας καλεί σε μια σχέση, με την έννοια, να το πω απλά, που μας καλεί σε σχέση ένας ζωγραφικός πίνακας. Ένας ζωγραφικός πίνακας, άμα τον δείτε καθεαυτόν, τι είναι, ένας μουσαμάς, ξύλα και χρώματα. Έτσι δεν είναι. Όμως, αυτός ο μουσαμάς, τα ξύλα και τα χρώματα είναι λόγος. Λόγος προσωπικό. Τον βλέπεις και λες, αυτό είναι Van Gogh, αυτό είναι Rubens. Λοιπόν, ένα τέτοιο πίνακα, εάν εσύ πας με ένα μαχαίρι και τον κόψει, σε θεωρούν βάνδαλο. Γιατί. Διότι γιατί. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Λοιπόν, ο σεβασμός προς τη φύση που ζητούν οι οικολόγοι σήμερα, από πού θα προκύψει, ως θέον, ως επιταγή άνωθεν, ως ορθολογική αρχή, διότι αν καταστρέψουμε τη γη μας θα καταστραφούμε κι εμείς, μα όλοι οι άνθρωποι σήμερα καλά να ζήσουμε εμείς και στα 30 χρόνια, 30 χρόνια βλέπουμε. Οι επόμενες καθαρίσουν. Λοιπόν, πάνω σε τέτοιες αρχές δεν μπορεί να στηριχθεί η οικολογία. Μόνο με μια άλλη κοσμολογία, μόνο εάν για μένα η φύση, τα δέντρα, η σπορά, η παραγωγή αυτά έχουν την αμεσότητα και την έκπληξη που έχει και η συνάντησή μου με ένα ζωγραφικό πίνακα. Αν βλέπω δηλαδή έναν προσωπικό δημιουργό πίσω από το πράγμα, τότε μόνο μπορώ να το σεβαστώ. Και τότε μπορεί να αρχίσει μια άλλη οικολογία. Επομένως, νομίζω ότι η αναζήτηση αυτή στον χώρο και της επιστήμης, αλλά και πιο πέρα από την επιστήμη, η αναζήτηση της προτεραιότητας της σχέσης, μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες
και στην αντιμετώπιση της φύσης, τη μόνη, κατά τη γνώμη μου, αποτελεσματική αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος σήμερα. Ναι, ήθελα προηγουμένως απλώς να συνοψίσω ότι, να ξαναπώ, να επαναλάβω, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, τελείως προβληματικά στα όρια μιας σχέσης και αμεσότητας σχέσης, ένας κίνδυνος που παραμονεύει και αλλοιώνει και αλλοτριώνει τη ζωή και είναι η ιδεολογία. Δεν το καταλαβαίνουμε πώς και με ποιους τρόπους μεταποιούμε την πραγματικότητα σε ιδεολόγημα. Εάν μου λέγατε από τι κινδυνεύει ο άνθρωπος σήμερα, καταρχήν, εγώ προσωπικά θα απαντούσα από την ιδεολογικοποίηση της ζωής και της πραγματικότητας. Λοιπόν, ειδικά δε στον χώρο των έσχατων ερωτημάτων, των ερωτημάτων με τα οποία παλεύει αιώνες τώρα ο άνθρωπος, να βρει φως, εάν η ύπαρξη τελειώνει με το φιλολογικό θάνατο ή δεν τελειώνει, εάν αυτό το μετά τη φύση μπορεί να έχει μια υπαρκτική πραγματοποίηση. Αυτά τα ερωτήματα, ο πιο ύπουλος εχθρός που τα παραμονεύει είναι να τα κάνουμε ιδεολογία. Και το λέω αυτό για να επαναλάβω για τρίτη φορά, επειδή επιπλέον ζούμε, έχουμε αυτό το δώρο να ζούμε μέσα σε μια παράδοση η οποία δεν μολύνθηκε από την ιδεολογία παρά μόνο τα πολύ τελευταία χρόνια. Τα πάντα μέσα στη δική μας παράδοση λειτουργούσαν ως αμεσότητα και κοινωνία σχέσεων. Μέσα από πράξη, ξαναλέω. Να το πω πολύ πρακτικά και δεν θα μεταρρυθμίσουν οι παρόντες φοιτητικοί. Θα ευχόμουν για κάποιο διάστημα να σταματούσε κάθε κήρυγμα. Κάθε κήρυγμα. Να μην ακούγεται λέξη και να γίνεται μόνο αυτή η γιορτή που είναι η λατρεία της δικής μας παράδοσης. Και οι άνθρωποι να μετέχουν σε αυτό το πανηγύρι αιθουσιώτης. Χωρίς καμιά διανοητική επεξεργασία η οποία ιδεολογικοποιεί αυτή την αμεσότητα της εμπειρίας. Μπορεί να είναι υπερβολικό ως πρόταση, αλλά καταλαβαίνετε νομίζω τι θέλω να πω. Θέλω να μιλήσω για το κίνδυνο της ιδεολογίας που ειδικά στην περιοχή της μεταφυσικής είναι κέριος και μπορεί να παραπανήσει. Θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα είναι ότι στο παρελθόν εμείς οι Έλληνες είχαμε μεταξύ μας πολλούς Αγίους. Που αυτά που λέτε εσείς και που εννοείτε και θέλετε να μας διδάξετε απόψε, τα βίωναν και με τη ζωή, και με τη ζωή του στην Αγία, με το βίωμα του στο Άγιο, τα δίδασκαν. Όχι με λόγια ή με συγγράμματα ή με κηρύγματα που προερχόντουσαν από το μυαλό αλλά από την καρδιά. Το πρόβλημα μας σήμερα είναι ότι αυτοί οι Άγιοι πολλοί του παρελθόντος έχουν γίνει ελάχιστοι, πολύ λίγοι και προσπαθούμε να πλησιάσουμε τα των Αγίων με το μυαλό μας και δυστυχώς στην καρδιά μας είμαστε πανφτωχοί. Δεν έκανε έτσι όμως ένας άλλος της παράδοσής μας, το Ηράκλειο, το έλεγε «Εις εμή μη». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο καθηγητή. Καλές διακοπές από που εμείς ουσιαστικά κλείνουμε. Μόνο μία ανακοίνωση μας στείλανε από κάτω η Οργανωτική Επιτροπή. Κάποιες κυρίες θέλουν να προσφέρουν κάτι γλυκά κτλ. Ας τα δηλώσουν έξω για να ξέρουμε ποιοι θα είναι. Συνάντηση λοιπόν την Τετάρτη στις 7 στον Ορφέα. Ευχαριστούμε.